Γεια σας σε όλους. Αγόρασα ένα μηχάνημα από ξεραντί τροφίμων, λάχανα, φρούτα. Τώρα θα το βγάλουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Το πήρα 40 ευρώ, 39 ευρώ βγήκε. Εδώ είναι και απόδειξη 38,70. Είναι αυτός εδώ. Έχει και πιο ακριβά, αλλά θα δοκιμάσουμε με αυτό. Αν είναι ωραίο και κάνει καλή δουλειά, θα πάρουμε λίγο πιο ακριβό. Τώρα πολύ δυνατά κομματάκια βγαίνουνε. Αυτά είναι τα φύλλα. Α, εδώ έχει μόνο τη θερμοκρασία που βάζουμε και το ανάβει τέρμα. Δεν έχει να βάλει ώρα. Την ώρα θα κοιτάς από το ρολόι. Οπότε πάνε έτσι. Ένα ωρόφο, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πέντε ωρόφοι. Φαίνεται καλό. Τώρα πόσο καλό είναι θα το δούμε. Θα φτιάξουμε και σαλαμάκια εδώ. Εδώ και το κρέας μπορείς να στεγνώσεις. Θα φτιάξουμε κάποια πράγματα με αυτό και θα σας δείξω. Πρέπει να είναι ωραίο. Είναι από τα φτηνά. Το βαλαμπρός θα το αφήσω για 30 λεπτά. Θα δουλέψει άδειο όπως είναι. Και είναι έτοιμο. Η πρώτη δοκιμή. Στους 65 βαθμούς θα δούμε πόσες ώρες θέλει. Τα φρούτα είναι έτοιμα. Στέγνωσαν για καλά. Η φράουλα. Και είναι νόστιμα. Το καλό είναι οι βιταμίνες μένουν και στη φράουλα και στα φρούτα. Σε όλα φρούτα 70% τα οι βιταμίνες μένουν. Απλώς αυτό εδώ είναι 240 βατ. Εγώ πιστεύω αν πάρετε 1000 βατ να είναι λίγο δυνατό, θα είναι ακόμα καλύτερα. Εδώ και τα μήλα ωραία γίνανε. Πολύ ωραία φρούτα. Το πορτοκάλι. Θέλω να δοκιμάσω να κάνω εδώ σαλαμάκια. Θα δούμε. Απλώς τα βατ δεν μου αρέσουν. Έπρεπε να είναι λίγο πιο δυνατό. Όχι λίγο, τουλάχιστον 1000 βατ. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις 30, πόσο, 38 ευρώ το πήραμε, 39. Γύρω στα 40 ευρώ μας βγήκε. Δηλαδή με 140 ευρώ παίρνεις ένα πολύ καλό. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι. Θα έχουμε πολλά και διάφορα.